Πάμε να μιλήσουμε τώρα για όλη την πολιτική επικαιρότητα με την κυρία Διαμάντο Μανολάκου. Είναι βουλευτής του ΚΚΕ στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, αλλά και υποψήφια δήμαρχος για το Δήμο της πόλης του Πειραιά. Κυρία Μανολάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδονιά και χρόνια πολλά για τις ημέρες εσάς και σε όσους μας ακούνε. Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω με ένα δικό σας σχόλιο για αυτό το θέμα που παίχτηκε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τόσα δήλωση στην Κύπρο ο κ. Μητσοτάκης για το δώρο των Χριστουγέννων και στη συνέχεια υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματός του για το επίδομα ανεργίας. Βέβαια, βγήκε ο κ. Μητσοτάκης, είπε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο λαός μας λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Κάνω λάθος, κυρία Μανολάκου? Κοιτάξτε να σας πω, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κόψανε το 13ο και 14ο μισθό, τη 13η και τη 14η σύνταξη και οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα επαναφέρει δείχνουν την αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική τους. Τώρα παραμονές εκλογών μπαίνει πάλι στο πεδίο τις αντιπαράθεσεις για να κοροϊδέψουν πάλι το λαό. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό εννοούνε και αυτό βιώνει ο κόσμος. Μάλιστα. Βέβαια ότι η ουσία όμως του θέματος ποια είναι, όντως εκτιμάται ότι θα επιχειρούσε κάποια κυβέρνηση να καταργήσει το δώρο Χριστουγέννων ή το επίδομα ανεργίας? Μιλάμε για αυτά, το δώρο Χριστουγέννων, αυτό που έχει απομείνει στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ναι, γι' αυτό, τομέα, ναι, έχει τελειώσει βέβαια. Ναι, έχει τελειώσει εδώ βέβαια, και αρκετά. Βέβαια, γι' αυτό, για τον ιδιωτικό τομέα μιλάμε πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα θα σας πω. Υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που λέει μέχρι το 2021 3,5% το πλεόνασμα και μέχρι το 2060, δηλαδή 40 χρόνια μετά, σκεφτείτε πόσο χρονών θα είσαστε και πόσα εγγόνια θα έχετε. Αστρόσκονοι θα είμαστε το 60. Εντάξει, μην το λέτε. Λέω να σκεφτούμε τη δέσμευση για τις επόμενες δεκαετίες ότι θα έχει πάντα πλεόνασμα 2,2%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν υπάρχουν περίοδοι και είναι ορατές και είναι ρεαλιστικό κανείς να το λέει που θα έχεις κρίση βαθιά, ότι δεν θα έχεις παραγωγή, πάλι θα πέφτει ο κόφτης. Άρα ο κόφτης υπάρχει και για το, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα που έχει απομείνει για τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει κόφτης και για μισθούς και συντάξεις. Υπάρχει όμως και παραπέρα ιδιωτικοποίησης, αφού σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Για φανταστείτε, τα βοτσαλάκια στην πόλη μας είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Ξέρετε αυτό, με αυτό τι... το λέτε ως υποψήφια δήμαρχος Πειραιός ή ως βουλευτής? Το λέω γιατί μιλάω στο κανάλι 1 του Πειραιά. Όχι, καλά κάνετε και σωστά. Και όσοι μας ακούνε ξέρουν την πόλη μας. Δηλαδή, θέλετε να σας πω δίπλα από το Κερατσίνι 10 σχολεία είναι στο ΤΑΙΠΕΔ και μία εκκλησία η Αγία Βαρβάρα. Σας λέω με ονοματεπώνυμο, έτσι. Και η εκκλησία στο ΤΑΙΠΕΔ, με ποιο σκεπτικό? Ναι, και μας έχει κάνει εντύπωση και το λέω στον αέρα για να το ψάξουν και από το. Θα το ψάξουμε, να το βρούμε κιόλα. Ναι. Η Αγία Βαρβάρα στο Κερατσίνι στο ΤΑΙΠΕΔ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Άρα, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να λένε οι καθηγητές τα παιδιά, σας παρακαλούμε κάθε μήνα 1-5 ευρώ ο καθένας για να πληρώνουμε το ενίκιο του σχολείου. Μάλιστα. Βλέπετε τι έχουμε μπροστά να αντιμετωπίσουμε. Άρα μπορεί να τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά κρύβουνε ότι έχουν στρατηγική σύγκληση στην πολιτική τους. Έχουν διαφορετική τακτική, αλλά όμως στρατηγική την ίδια, γιατί μαζί ψηφίσανε το τρίτο μνημόνιο, μαζί αποδέχονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δουνουτού, δέχονται όλες τις παρεμβάσεις του ΩΣΑ, τα υλοποιούν μέσα από την νομοθεσία. Μάλιστα. Μπορεί σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να λέει καταργηθήκανε τα μνημόνια, όμως 800 νόμοι μνημονιακοί παραμένουν
και το πνεύμα τους περνάει και στην αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό θεωρούν εξυγχρονισμό του συντάγματος. Μάλιστα. Άρα μην νομίζετε ότι είμαστε απεσιόδοξοι, απλά ενημερώνουμε φωνακτά αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος, για να μπορεί να αντιπαλέψει αυτή τη σκληρή πολιτική, αλλά αν θέλετε και στις κάλπες να την καταδικάσει, μην την επιβραβεύσει. Κύριε Μανολάκου, κατά την άποψη του κόμματός σας, ποιο είναι το βασικό, το μεγάλο δίλημα ή το μεγάλο στίχημα των ευρωεκλογών? Γιατί ακούμε από την κυβέρνηση άλλα πράγματα, από την αντιπολίτευση άλλα πράγματα. Εσείς τι πιστεύετε? Πιστεύουμε ότι στις ευρωεκλογές πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, η οποία είναι βαθιά αντιλαϊκή. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και του πολέμου, και τα μέτρα που έχει και υλοποιούν και οι κυβερνήσεις γυρίζουν πίσω στο μεσαίωνα τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους. Αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς τον προϋπολογισμό του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, γιατί συζητιέται και στο Ευρωκοινοβούλιο, θα δει ότι έχουμε αναδιάταξη των πόρων, ενώ τα περισσότερα λεφτά πηγαίνανε στην κοινή αγροτική πολιτική, γιατί ήταν η πρώτη πολιτική που είχε δημιουργηθεί. Τώρα πηγαίνουνε σε αμυντικές πολιτικές, σε εξοπλισμούς, σε κοινή πολιτική άμυνας. Αλήθεια, ποιος είναι ο εχθρός τους, οι λαοί τους? Πείτε μου, με αφορμή αυτό που λέτε, εκτιμάτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε στο Αιγαίο μία σύραξη δι' αντιπροσώπων? Τι εννοώ? Δηλαδή να πάνε σε μία κόντρα ΗΠΑ, Ρωσία, μέσω Ελλάδας και Τουρκίας? Αυτό που ξέρουμε καλά είναι ότι στην Ανατολική Μεσόγειο στηβάζονται πολεμικά πλοία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός για τις νέες πηγές ενέργειας και τους νέους ενεργειακούς δρόμους. Εξάλλου, αν ακούσετε τον Τραμπ, πιέζει και απειλεί τη Γερμανία ότι πρέπει να αγοράζει ενέργεια, ενεργειακούς πόρους που έχει ανάγκη, όχι από τη Ρωσία, την οποία πρέπει να εγκαταλείψει, αλλά από το σύμμαχο της ΗΠΑ. Αυτή η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οξύνεται. Ταυτόχρονα η Ρωσία έχει αγοράσει, είναι ενεργειακή δύναμη, αλλά έχει αγοράσει και εκμεταλλεύεται νέες ενεργειακές πηγές από τη Συρία, αφού της πούλησε όπλα που είχε ανάγκη από τον πόλεμο που συνεχίζεται, αλλά και φάρμακα και τρόφιμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η οξυμένη αντιπαράθεση για τους ενεργειακούς δρόμους και ενεργειακές πηγές ακουμπάει και την Ελλάδα και τον ανταγωνισμό τους, και ακουμπάει και τον ανταγωνισμό και το master plan του Κινέζικου μονοπόλιου. Δηλαδή από τις επενδύσεις που εγκρίνονται και από τις επενδύσεις τις μη υποχρεωτικές που δεν εγκρίνονται, έχουν από πίσω ακριβώς αυτόν τον οξυμένο ανταγωνισμό και αντιπαράθεση. Κυρία Μανολάκου, σήμερα δημοσιεύεται... Και η Ελλάδα, να το ολοκληρώσω, κακώς η ελληνική κυβέρνηση μετατρέπει όλη την Ελλάδα σε βάσεις του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Δεν έχουμε καμιά δουλειά να στοιχηθούμε στον έναν άξονα ή στον άλλον. Αυτοί κοιτάνε τα συμφέροντα και τα κέρδη των πολυεθνικών τους, και βεβαίως όλοι μαζί και ομόφωνα συμφωνούν το εργασιακό κόστος να πέσει, δηλαδή οι εργαζόμενοι να πληρώνονται πάυθυνα σε σημείο που να μην μπορούν να ζήσουν. Εδώ όμως, κυρία Μανολάκου, θα σας έλεγε κάποιος, όπως ο ελληνικός λαός, έξω από το Μαδρί θα σε φάει ο λύκος. Και μάλιστα θέλω να το συνδέσω με τα σημερινά δημοσιεύματα που μάλλον να δημοσιεύουν τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στο Financial Times, δεν ξέρω αν προλάβατε να τη διαβάσετε, όπου μεταξύ άλλων λέει ότι η Ελλάδα ανακάλυψε μέσα από μια σκληρή εμπειρία ότι το συμφέρον της είναι να παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άκουσα, δεν τη διάβασα ολόκληρη, αλλά θα σας πω, κύριε Μπαρδούγκια, έχει ενδιαφέρον η ερώτησή σας.
Γιατί εγώ θα σας απαντήσω με ερώτημα. Εντάξει. Είχαμε τη σύγκρουση στα Ίμια με τρεις νεκρούς. Εντάξει. Χτυπηθήκανε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πού ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού ήταν το ΝΑΤΟ? Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ σουλατσάρει στην Ανατολική Μεσόγειο, υποτίθεται για να σταματήσει ροές μεταναστών και προσφύγων. Έχετε μιλήσει με το λιμενικό σώμα? Αδιαφορία πλήρη δεν υπάρχει. Είναι το άλοθη για να περικυκλώνουν τη Ρωσία. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια αλληλεγγύη υπήρξε στην οικονομική κρίση της Ελλάδας? Εδώ μας δώσανε το ένα δις που δώσανε τώρα στην τελευταία αξιολόγηση. Από τι ήτανε? Από το 5% τόκο, όταν τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά. Τι, πού βοηθήσανε? Αλλά να έρθω και στην ουσία. Είμαστε τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει βελτιωθεί, έχει ανυψωθεί το βιωτικό επίπεδο? Αναπτύχθηκε η αγροτική οικονομία, αφού συρρυκνώνεται? Η βιομηχανία ζάχαρης έκλεισε με κατευθύνσεις και οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραγωγική, τα ναυπηγείας, Καραμαγκά, Ελευσίνα. Δηλαδή πείτε μου έναν τομέα της οικονομίας που αναπτύχθηκε. Το αντίθετο, και με την οικονομική κρίση έχουν βρει την Ελλάδα φτηνό οικόπεδο. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι με βάση τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat, η ελληνική οικονομία πλέον έχει μπει σε μια πορεία ανάπτυξης, οι δείκτες της βελτιώνονται, ο μέσος Έλληνας σταδιακά βελτιώνει την οικονομική του κατάσταση. Ναι. Για να δούμε, γιατί στην οικονομική κατάσταση δεν νομίζω ότι δίνουν τέτοια στοιχεία. Απλώς αυτά τα στοιχεία που δίνει η Eurostat, που τα έχει δώσει η Ελστάτ, είναι ότι έχουμε μεγαλύτερο πλεώνασμα από όσο είχαμε προγραμματίσει. Και μεγαλύτερη ανάπτυξη και αύξηση των εξαγωγών και περισσότερες και μείωση της ανεργίας. Αυτά τα νούμερα τα δίνουν. Δεν έχουν αμφισβητηθεί από κάποιον. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Πώς δημιουργούνται όμως αυτά τα πλεονάσματα? Είναι από την υπερφορολόγηση. Εδώ τα μικρομάγαζα αγκομαχάνε, στην κυριολεξία. Είχαμε πάει να και ξεπληρώνει τα 3,5 δις προς το δούνο του. Εντάξει, γιατί έχει υπερβεί το ταμιακό πλεόνασμα. Ποιος ωφελείται? Η Ελλάδα, η κυβέρνηση κερδίζει 150 εκατομμύρια ανά έτος, τα τελευταία 4 έτη. Ωραία, ωραία. Πόσα θα δώσει επιδότηση στην Κόσκο για την προέκταση της Η κυβέρνηση λέει ότι θα κάνει κοινωνική πολιτική με αυτά τα χρήματα. Ποια είναι η κοινωνική πολιτική? Συζητάμε τώρα το νομοσχέδιο και σήμερα το μεσημέρι, σε λίγη ώρα θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Το ξέρετε ότι προβλέπει προκάτ αίθουσες για παιδιά πεντάχρονα και σε γυμνάσια και σε λύκεια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κύριε Μανολάκο, τους ζητούσαμε να πάρουν πίσω, να πάρουν πίσω το άρθρο 100 που είναι για να στηθούν προκάτ. Έχετε μπει σε προκάτ? Εγώ σας ρωτάω. Εγώ έχω μπει στα hot spot με τους πρόσφυγες. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Και Μανολάκου, δυστυχώς ο χρόνος μας τρέχει και πρέπει να τελειώσουμε. Μία ερώτηση έχω μόνο, γιατί εκτός από βουλευτής είστε υποψήφια δήμαρχος. Είπατε, για μένα ήταν είδηση, δεν το γνώριζα, τα βοτσαλάκια στο Ταϊπέδ. Ας αφήσουμε 1550... την Αγία Βαρβάρα, την εκκλησία είναι σε άλλο δήμο. Με τα βοτσαλάκια εσείς, αν αύριο ήσασταν δήμαρχος, τι θα κάνατε, τι κινήσεις θα μπορούσατε να κάνετε? Θα τα βελτιώναμε στην πρόσβαση τελείως δωρεάν για τον κόσμο του Πειραιά. Γιατί η ψυχαγωγία, το άθλημα είναι δικαίωμα. Δεν είναι πολυτέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μας κάποια στιγμή να σας είχαμε εδώ στο στούντιο, να είχαμε περισσότερο χρόνο και να μπορούσαμε να τα πούμε αναλυτικά. Και βέβαια και να το κανονίσουμε. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και καλές γιορτές. Επίσης, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.